Θα πάω και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα καλημερίσω τον διευθυντή της, τον κύριο Μπελαδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Ναι, καλημέρα σας. Βλέπω ότι και σήμερα, τουλάχιστον από την ανακοίνωση του Δήμου, ότι υπάρχουν αρκετά σχολεία νηπιαγωγεία τα οποία δεν θα λειτουργήσουν και σήμερα. Σε αντίθεση, βάσει της ανακοίνωσης που έχει εκδοθεί, ότι θα λειτουργήσει κανονικά για να ξέρουν και οι γονείς, το 3ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου και το 21ο νηπιαγωγείο στεγάζονται στο ίδιο κτίριο καλοκαιρινού 197. Κύριε Μπελαδάκη, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχετε πάρει εσείς ως πρωτοβάθμια, τι σας έχουν πει για το πώς θα γίνονται και από πότε θα γίνονται τα μαθήματα? Κοιτάξτε, σήμερα η ανακοίνωση για το κλείσιμο των σχολείων που αναφερθήκατε είναι για μία μέρα, μέχρι και σήμερα. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχουν ανοίξει και κάθε μέρα δίνει η Αντιδημασία Παιδείας, μας ανακοινώνει ποια σχολιά θα είναι κλειστά για την επόμενη μέρα. Ευελπιστούμε ότι σήμερα το μεσημέρι στην ανακοίνωση που θα βγει, επειδή και οι αναστολές λειτουργίας που υπάρχουν σε κατατόπους στους δήμους της ενδοχώρας ολοκληρώνονται σήμερα, Τετάρτη. Οπότε σήμερα το μεσημέρι θα πρέπει να εκδοθούν ανακοινώσεις και από τους δήμους της ενδοχώρας και από το Δήμο Ηρακλείου. Πιθανότατα να υπάρχει μια ανακοίνωση συνολικά από την περιφέρεια, γιατί ήδη οι δήμοι έχουν εξαντλήσει το περιθώριο των 3 ημερών που τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Άρα τώρα πια πρέπει να βγει κεντρικά από την Αντιπεριφερειά Παιδείας η ανακοίνωση, αν πάμε σε συνέχιση. Και βεβαίως έχουμε και το Δήμο Μηνό, ο οποίος εξακολουθεί να είναι κλειστά. Εκεί έχουμε ξεκινήσει ήδη μία συζήτηση με τους διευθυντές των σχολείων και αυτές από χθες έχει ξεκινήσει καταγραφή των μαθητών. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα παιδιά αυτά που βρίσκονται, γιατί ίσως κάποια παιδιά να έχουν εγκαταλείψει το Δήμο Μηνώα και να βρίσκονται σε άλλες περιοχές, γιατί εκεί φιλοξενούνται, έχουν πάει δηλαδή σε συγγενικά πρόσωπα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πρώτο να δούμε τα παιδιά του σχολείου σε τι κατάσταση βρίσκονται οι οικογένειές τους και να δούμε τη δυνατότητα του να ξεκινήσει τη τηλεκπαίδευση για αυτά τα παιδιά. Να δούμε αν υπάρχει ανάγκη να αγοραστούν κάποια τάμπλετ και να δούμε και τι γίνεται με τις συνδέσεις, ώστε και εκεί ακόμα αν χρειαστεί να βοηθηθούν. Μα και βέβαια, αν δεν έχεις το σπίτι σου και δεν έχεις το ίντερνετ, πώς να ζητήσεις από ένα παιδί να προχωρήσει και να κάνει το μάθημά του διαδικτυακά? Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχουμε καταρχήν από το Δήμο είναι ότι ήταν ελάχιστα τα παιδιά ή σχεδόν κανένα παιδί από το σχολικό πλαίσιο που ήταν στις Κινές. Αυτό όμως μέλει να συζητηθεί και να μας το διαβεβαιώσουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα παιδιά βρίσκονται τώρα. Άρα λοιπόν, λέτε, ζητήσατε από τους διευθυντές των σχολείων που βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές, όπου ξέρετε ότι δεν γίνονται μαθήματα, να ψάξουν να βρουν τους μαθητές τους, ουσιαστικά αυτό καταλαβαίνω, για να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι μαθητές που παραμένουν εκεί, ποιοι έχουν ενδεχόμενα μεταφερθεί σε άλλη περιοχή, σε συγγενικό σπίτι, σε δεύτερο σπίτι, ή αν κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει. Τα σπίτια που τους φιλοξενούν, εάν είναι δηλαδή στο Δήμο Μηνώα, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους μαθητές αυτούς, γιατί πέρα από το μαθησιακό κομμάτι είναι και το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης. Θα πρέπει δηλαδή οι μαθητές να νιώσουν ότι κάποιος νοιάζεται για αυτούς, ότι το σχολείο είναι δίπλα τους, ότι είναι κοντά τους. Αρχικά δηλαδή σε πρώτο στάδιο είναι η στήριξη ψυχολογική, ακόμα και η επικοινωνία με το συμμαθητή μας. Αυτό δηλαδή το ότι θα καταφέρουμε να συνδεθούν με το δάσκαλό τους, με τους μαθητές τους, αυτό είναι σημαντικό. Και σε δεύτερο επίπεδο μας ενδιαφέρει και να μην υστερήσουν, γιατί από ό,τι φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε μια... Θα περιμένουν τουλάχιστον για ένα μήνα, θα έχουμε μια αποχή βάση. Σωστά το λέτε, φυσικό είναι. Έτσι. Οπότε μπορεί να φορτώνονται ήδη οι οικίσθηση και να έρχονται, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις σχολείων που θα χρειαστούν επισκευές, που σημαίνει ότι εκεί δεν θα έχουμε ίσως άμεσα να έρθει προκατασκευασμένη αίσθηση για να μπορεί το παιδί να πει έστω να παρακολουθήσει. Να πω εδώ για εκείνους που σας ακούν, μας ακούν αυτή την ώρα, ότι τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αύριο Πέμπτη 7 του Οκτώβρη ότι αναμένονται 30 λιώμενες αίθουσες, οι οποίες δεν ξέρω πού θα εγκατασταθούν, πώς κλπ. Εκεί όπου υπάρχουν οι ανάγκες για να υποδεχθούν τους μαθητές οι οποίοι έχουν μείνει εντός αγωγικών άστεγοι, έτσι, καθώς τα σχολεία είτε κατέρευσαν ή έχουν σοβαρές ζημιές.
Θα δοθεί η προτεραιότητα για την τοποθέτηση αυτών των ενοικίσκων βάσει μια συζήτηση ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Είναι λογικό οι μαθητές του Λυκείου που έχουν μπροστά τους πανελλήνιες εξετάσεις να δοθεί μια προτεραιότητα, αλλά θα δούμε και τα δημοτικά σχολεία, γιατί δεν θα πρέπει να υστερήσει η πρωτοβάθμια. Θα δούμε λοιπόν και τα δημοτικά σχολεία τα οποία δεν μπορούν να επισκευαστούν, δηλαδή που είναι παντελώς ακατάλληλα. Αυτά τα σχολεία και σε αυτά θα δοθεί προτεραιότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάζονται επισκευές και μας διαβεβαιώνουν οι εργολάβοι και οι αρμόδιοι μηχανικοί ότι η επισκευή θα γίνει ταχύτατα, εκεί θα ξεκινήσει η τηλεκπαίδευση και θα πρέπει να ξέρουμε εκεί ότι θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς θα έχουμε ξανά μια τηλεδιάσκεψη με το σύνολο. Αυτός ο μήνας είναι σημαντικός που είπατε πριν από λίγο, πριν πάτε στην τηλεδιάσκεψη και όλα τα υπόλοιπα και αυτά τα οποία κανονίζετε με το Υπουργείο και παίρνετε και με κάποιες κατευθύνσεις. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι εκ των πραγμάτων ξέρετε ότι υπάρχει ενδιάμεσα μέχρι τα παιδιά σε μια υποτυπώδη κανονικότητα να επανέλθουν, ότι θα υπάρξει ένα διάστημα ενός μήνα που θα χαθούν και μαθήματα και πρέπει εσείς να έρθετε να αναπληρώσετε όλο αυτό το κενό με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο για να στηρίξετε τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλά το λέτε, είναι οι μαθητές του Λυκείου, τους δίνετε μια προτεραιότητα, όπως επίσης και τα μικρότερα παιδιά, τα παιδιά του Δημοτικού. Ναι, εμείς έχουμε προγραμματίσει αύριο μια τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές. Οπότε αύριο θα με ενημερώσουν σε τι κατάσταση βρίσκεται η καταγραφή αυτή και αν είμαστε σε θέση αμέσως από τη Δευτέρα για το Δήμο που έχει πληγεί περισσότερο, που είναι ο Δήμος Μινώα, να έχει ξεκινήσει η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Ο στόχος μας είναι αυτός. Και όταν λέμε τηλεκπαίδευση, δεν εννοούμε ότι τη Δευτέρα το παιδί πρέπει να ξεκινήσει να κάνει μαθηματικά, έτσι, η γλώσσα, αλλά μας ενδιαφέρει τη Δευτέρα όλοι οι μαθητές να επικοινωνήσουν με το δάσκαλό τους και να ζήσει αυτή η στήριξη, η ψυχολογική που χρειάζονται και η ενίσχυση που θέλει ο μαθητής και βεβαίως να ακολουθήσει και η διαδικασία η μαθησιακή. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη τώρα ο μαθητής είναι περισσότερο η στήριξη και να τονώσουμε το αυτοσυναίσθημά του και να ξέρουμε ότι αφήσαμε πίσω το σεισμό, γιατί ήταν ένα σοκ για αυτά τα παιδιά, για όλους ήταν ένα σοκ. Και να προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε να νιώσει ότι είναι σε μια ασφάλεια πια. Βεβαίως θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των μετασεισμών, που φαίνεται ότι το φαινόμενο εκτονώνεται, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια εγρήγορση και να δούμε πώς θα επανέλθουν μια ώρα αρχίτερα σε μια Μάλιστα. κανονική ροή της διαδικασίας. Για τους μαθητές που ενδεχόμενα μαζί με τις οικογένειές τους να έχουν φύγει, να έχουν εγκατασταθεί σε κάποιες άλλες περιοχές, σε άλλες δημοτικές ενότητες, να έχουν έρθει στο Ηράκλειο κλπ. Μπορεί άμεσα να γίνει η διαδικασία που λέει ότι γράφω το παιδί μου σε ένα άλλο σχολείο χωρίς να υπάρχει θέμα, χωρίς να υπάρχει γραφειοκρατία, χωρίς να λες έχω ένα επιπλέον μαθητή, έχω δύο επιπλέον μαθητές, κύριε Μπελαδάκη, είναι κάτι Όχι, το οποίο εντάξει, έχετε δεν δει. Υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε καμία γραφειοκρατία. Απλά υπάρχουν και περιπτώσεις σχολείων που είναι κορεσμένα, που δεν μπορούν να πάρουν παραπάνω μαθητές. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς δεν ενθαρρύνουμε το να διαλύσουν τα δύο σχολεία του Αρκαλοχωρίου ή το σχολείο του Τραψανού που έχει πρόβλημα. Καλό είναι οι μαθητές, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι οικογένειές τους μένουν εκεί, έχουν συνδέσει τα συμφέροντά τους οι οικογένειες με την περιοχή, τους καλούμε να ξεκινήσει άμεσα αυτή η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, προσπαθώντας να λύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει και ληφθεί μια απόφαση της οικογένειας να μετακομίσει σε ένα άλλο μέρος, βεβαίως θα το δούμε με μεγαλύτερη έτσι, συμπάθεια και ευκολία στο να μπορέσει το παιδί άμεσα να μετεγραφεί Ωραία. Στο σχολείο που θα επιλέξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι και ένας λόγος που είπα χθες στους διευθυντές, ότι θα πρέπει να νιώσουν οι μαθητές, οι οικογένειες, ότι δεν τα ξεχάσαμε τα παιδιά. Δεν περιμένουμε να έρθουν. Ωραία. Είπατε ότι ούτως ή άλλως αύριο θα έχετε αυτή την εικόνα συνολικά. Για να ξέρετε τι κάνετε. Το τελευταίο μου ερώτημα για να σας καλημερίσω, κύριε Μπελαδάκη. Μιλάτε για τηλεκπαίδευση, για τα εργαλεία εκείνα τα οποία μπορεί να έχουν τα παιδιά και για τα εργαλεία τα οποία δεν έχουν αυτή την ώρα τα παιδιά και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τηλεκπαίδευση. Έχετε εκείνο το υλικό τεχνολογικά το οποίο χρειάζεται ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά άμεσα και από Δευτέρα να ξεκινήσει το σύστημα έτσι να λειτουργεί όπως λέτε.
Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει και με την περιφέρεια και με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος και ο Δήμαρχος μας έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχει το ποσό που το οποίο διαχειρίζεται και μπορεί άμεσα να προμηθεύσει με τάμπλετ τους μαθητές, τις περιπτώσεις εκείνες, αλλά αν χρειαστεί και η περιφέρεια θα συμβάλλει ώστε άμεσα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτών των παιδιών. Μάλιστα. Σε αυτό το θέμα τουλάχιστον δεν λοιπόν, υπάρχει. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελαδάκη. Καλημέρα σας από τον 984.